πρόβλημα μεγάλο. Έχει χάσει τον ύπνο του. Ο πλούσιος, ο άφρον πλούσιος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής από το κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί έχασε τον ύπνο του, τόσο δυσάρεστο. Κάθε άλλο, ευχάριστο πρόβλημα. Τι έχει να αντιμετωπίσει. Έδωσε ο Θεός καρπούς στα χωράφια που είχε σπείρει, που είχε καλλιεργήσει, έδωσε πρωτοφανή σοδιά, τέτοια που δεν είχε αντιμετωπίσει άλλη φορά. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Άρχισε να τη συγκομιδεί, άρχισε να μαζεύει τους καρπούς, γέμισαν οι αποθήκες του και ακόμα υπάρχουν καρποί στα χωράφια. Ακόμα δεν έχει πού να βολέψει το σύνολο της σωτιάς του και έχει χάσει τον ύπνο. Βρίσκεται και ζει στη μέση αγωνίας γιατί δεν έχει πού να τακτοποιήσει τα αγαθά του, την περιουσία του. Και ενώ σκέφτεται όλα αυτά και ενώ αγωνιά και έχει χάσει τον ύπνο του για όλα αυτά, για κάτι τόσο ευχάριστο που θα μπορούσε να το λύσει πολύ απλά, βλέποντας γύρω του τόσους πεινασμένους συνανθρώπους του, θα μπορούσε να τους τα είχε δώσει και να μην έχει αυτήν την αγωνία. Ενώ λοιπόν σκέφτεται και αγωνιά και ξαγρυπνά για να λύσει αυτό το πρόβλημα, έρχεται η σκέψη. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες από αυτές. Τέτοιες ώστε να αφορά όλους τους καρπούς, όλα τα γεννήματα της γης, όλη την περιουσία μου. Ενώ σκεφτόταν όλα αυτά, άκουσε μέσα στη νύχτα τη φωνή του Θεού που του έλεγε «Ταύτη τη νυχτή, αυτή τη νύχτα οι δαίμονες απαιτούν την ψυχή σου. Όλα αυτά που ετοίμασες, όλα αυτά που μάζεψες, όλα αυτά που έκτισες, όλα αυτά που επένδυσες, τι θα πάρεις από όλα αυτά μαζί σου. Θα πάρεις κάτι μαζί σου από όλα αυτά. Φεύγεις από αυτόν τον κόσμο. Απαιτούν την ψυχή σου οι δαίμονες», είπε ο Κύριος. Και ολοκληρώνει ο Κύριός μας την παραβολή αυτή του άφρονος πλουσίου με μία συγκλονιστική φράση. «Ούτως ο θησαυρίζων εαυτό και μη εις Θεόν πλουτών». Ούτως τέτοιο τέλος θα έχει αυτός ο οποίος θησαυρίζει για τον εαυτό του. Μαζεύει δηλαδή περιουσίες, γεννήματα, επενδύσεις για τον εαυτό του και δεν φροντίζει να πλουτίζει κατά Θεόν. Να πλουτίζει για τον ουρανό. Και γεννιέται, αδελφοί μου, το ερώτημα. Ποιος είναι ο κατά Θεόν πλούτος που μας υπόσχεται ο Κύριος και λέγοντάς μας αυτή τη φράση στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο μας βάζει σε μια αγωνία. Βεβαίως, αρνητικό το παράδειγμα του πλουσίου. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Ναι, να πλουτίσουμε κατά Θεόν. Και ποιος είναι ο κατά Θεόν πλούτος. Είναι οι αρετές, η χριστιανική ζωή. Αυτό που ακούγεται τόσο συνηθισμένο και τόσο γνωστό, αυτό είναι. Αυτό που δυστυχώς δεν κάνει εντύπωση στον κόσμο, στα αυτιά του κόσμου, αρετές. Τι σημαίνει αρετές,
Τι σημαίνει η χριστιανική ζωή? Δεν βλέπεις ο άλλος με την περιουσία, είναι καταξιωμένος, είναι γνωστός, είναι αγαπητός, έχει λύσει όλα τα προβλήματά του. Ποια? Πού? Εδώ στη γη? Για πόσο? Και δεν τα έχει λύσει κιόλας. Και μας λέει λοιπόν ο Κύριος να γίνουμε πλούσιοι κατά Θεόν. Και αυτός ο πλούτος είναι που μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Είναι αυτός ο πλούτος που θα μας αναδείξει στον ουρανό συμβασιλής του Θεού, βασιλόπουλα του ουρανού. Θα μας κάνει αυτός ο πλούτος. Μην ξεχνάμε όμως, αδελφοί, ότι η καλλιέργεια των αρετών, η καλλιέργεια των αρετών μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην χριστιανική ζωή, και εδώ μας κάνει πλούσιους. Και εδώ μας κάνει ευτυχισμένους. Και εδώ φέρνει στη ζωή μας τη χαρά και την ειρήνη του Θεού. Ποιος από εμάς, όταν δείξει την αγάπη στον συνανθρωπό του, κάνει αυτό που δεν έκανε ο πλούσιος και δώσει κάτι από αυτό, όχι που μας περισσεύει. Δεν μας περισσεύει. Από αυτό που θα στερηθούμε, να δώσουμε στον αδελφό μας. Τι θα αισθανθούμε εκείνη την ώρα μέσα μας? Ποιος δεν το έχει αισθανθεί αυτό? Μπορεί να το αισθανθεί ένας που γκρεμίζει και χτίζει για να τα κρατήσει όλο τον εαυτό του? Τι αισθάνεται κάποιος όταν θα σκύψει το πνευματικό για να ζητήσει το έλεος του Θεού, θα καλλιεργήσει δηλαδή τη μετάνοια και θα οδηγηθεί στην εξομολόγηση? Τι χαρά, τι αγαλίαση. Η καλλιέργεια λοιπόν των αρετών του Θεού μας κάνει και εδώ στη γη πλούσιους και ευτυχισμένους. Πρωτίστως όμως μας επενδύει περιουσία στον ουρανό. Άφθαρτη, αιώνια περιουσία. Αυτή που έκαναν και οι Άγιοι. Όπως είδαμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πόσοι Άγιοι έχουν να μας διδάξουν. Ο Άγιος Νεκτάριος που εορτάσαμε προημερών έχει να μας διδάξει τη συγχωρητικότητα. Όλες τις αρετές. Αλλά και τη συγχωρητικότητα που τόσο πολύ την καλλιέργησε. Συγχώρησε τους συκοφάντες του. Ορίστε τι αναδείχθη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων με τα έργα της αγάπης του, που δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Όλοι οι Άγιοι έχουν να μας προβάλλουν ένα ανθόνικο από αρετές, οι οποίες τους οδήγησαν στη θέση αυτή που βρίσκονται τώρα. Αναγνωρισμένοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που θαυματουργούν. Άνθρωποι ήταν και αυτοί, με τον ίδιο αγώνα που έχουμε κι εμείς. Ας ακολουθήσουμε το παραδείγμά τους. Ας αποφύγουμε το παράδειγμα του πλουσίου. Ας μοιάσουμε στο πλούσιο σε ένα πράγμα. Να γκρεμίσουμε τις αποθήκες που έχουν χτιστεί μες στην καρδιά μας και στις οποίες φωλιάζουν τα πάθη, οι αδυναμίες, οι κακίες. Αυτές τις αποθήκες να τις γκρεμίσουμε και να χτίσουμε παλάτια από αρετές, από έργα αγάπης, άφθαρτα και αιώνια, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Με τα φόβου Θεό, δίστεω.